Τέταρτη νύχτα, κυρίες και κύριοι, βίαιων επεισοδίων και χάους έζησε η Γαλλία, καθώς κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τη δολοφονία από πυρά αστυνομικού του 17χρονου Ναέλ. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και τις πάνω από 1.300 συλλήψεις, επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές γαλλικές μεγαλοπόλεις. Η Μασσαλία απαγόρευσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις για απόψε. Η κυβέρνηση Μακρόν, μάλιστα, μελετά το ενδεχόμενο να επιβάλλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Γαλλία φλέγεται από άκρη σε άκρη. Τα προάστια του Παρισιού μέχρι τη Μασσαλία, από τη Λιόν μέχρι το Στρασβούργο και από την Τουλούζη μέχρι τη Λίλη. Εκατοντάδες αυτοκίνητα έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Δεκάδες εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα έχουν λαιλατηθεί. Κουκουλοφόροι έβαλαν μέχρι και σε κατάστημα όπλων στη Μασσαλία και δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Κεντρικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Πετροπόλεμος, δακρυγόνα, συγκρούσεις και φλόγες παντού. 79 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, μερικοί εξ αυτών από σφαίρες. Λάδι στη φωτιά που καίει στη χώρα. Έριξε η ανακοίνωση για τον πρώτο νεκρό διαδηλωτή, έναν 19χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα όταν έπεσε από κτίριο στη Ρουέν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άγνωστος ακόμη ο αριθμός των διαδηλωτών που τραυματίστηκαν. Μια γυναίκα που ενσαρκώνει, θαρρεί στη Γαλλία, εκλιπαρεί. Οικετεύει γονατιστή να σταματήσει η ανεξέλεγκτη βία, που όμως σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της, χωρίς να εισακούει τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. C'est la révolte. Donc on vient dans la rue, on vient manifester contre l'assassinat de Naël et d'autres d'ailleurs. Et là, la police, là, ça commence à bien faire. Supporte pas. Η οργή στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού που κατοικούνται κυρίως από Γάλλους βορειοαφρικανικής καταγωγής, όπως ο Γαλλο-Αλγερινο-Μαροκινός Ναέλ, ξεχυλίζει. Δεκαετίες διακρίσεων, ρατσισμού και αστυνομικής βίας πυροδοτούν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις. Με πολιορκητικό κρυό, κλεμμένα αυτοκίνητα σπάζουν τις προθήκες καταστημάτων για να τα λαιλατήσουν. The damage here is another clear sign of just how angry people are. But other people are absolutely devastated. I spoke to a lady who's lived in this community for more than 20 years and she just told me she's really sad. She has never seen violence like this. Η εποχή της βίας πρέπει να τελειώσει για να δώσει τη θέση της εκείνη του πένθους, του διαλόγου και της ανασυγκρότησης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναγκάστηκε να ματαιώσει την προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψή του στη Γερμανία εξαιτίας των ταραχών. 45.000 αστυνομικούς και άνδρες ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής με τεθωρακισμένα οχήματα, που βίντεο κατέγραψε ένα εξ αυτών να έχει ανοίξει πύρ εναντίον νεαρών, το γαλλικό κράτος επιχείρησε να βάλει τέλος στην έξαρση της βίας. Η συγκλονιστική μαρτυρία του συνεπιβάτη του 17χρονου Ναέλ όμως αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά των δυνάμεων της τάξης στην πόλη του Φωτός που χτύπησαν και απείλησαν επανειλημμένως τον Ναέλ πριν να τον δολοφονήσουν. Ο policier qui est au niveau de la fenêtre lui braque une arme sur la tempe et lui dit bouge pas ou je te mets une balle dans la tête. Le second policier lui dit shoot-le. Je l'ai vu agoniser, il tremblait. On a percuté une barrière. J'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture. Je me suis enfui. Η κηδεία του Ναέλ έγινε στο μεγάλο τζαμί του Ιμπν Μπαντής και παρότι οι ιδιωτικοί ήταν πάνδημοι, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν δικαιοσύνη για τον Ναέλ και ο Θεός είναι μεγάλος στον δρόμο προς το κημητήριο Μον Βαλεριάν, την τελευταία κατοικία του Ναέλ που ο θάνατός του συντάραξε τη Γαλλία. Έλληνες που ζουν στη Γαλλία περιγράφουν στον Αντένα τα επεισόδια που διαδραματίζονται κάθε νύχτα στους κεντρικούς δρόμους. Ολονύχτη οδομαχίες, πυρπολήσεις κτηρίων, αυτοκινήτων και συγκρούσεις. Μαρτυράς τέτοιων γεγονότων έγινε η δικηγόρος Δροσούλα Παπαδοπούλου που αντίκρισε αυτήν την εικόνα μπροστά στο σπίτι της στο Παρίσι. Είχαν βάλει φωτιά στο δρόμο μου σε ένα αυτοκίνητο και είχαν πάλι τα σκουπίδια και έβαλαν φωτιά επάνω στο δρόμο όλα τα σκουπίδια. Δηλαδή λίγο φοβήθηκαμε ότι μπήκαμε στο σπίτι. Εχθές το βράδυ 972 άτομα που η αστυνομία του σταμάτησαν για να το βάλω να το ζώνω φυλακή, γιατί βάζουν φωτιές παντού. Οι ανθρώποι αρχινάνε και φοβούνται. Σήμερα το πρωί μάθαμε ότι 80 αστυνόμοι πήγαν μέσα στο νοσοκομείο. Στις διαδηλώσεις μετέχουν κυρίως νέοι από τα προάστια του Παρισιού. Κινητοποιούνται μέσω TikTok έχοντας δημιουργήσει μάλιστα εφαρμογή
η οποία δείχνει τα στίγματα των συγκρούσεων, λέει ο Αντώνης Βούρτσης από το Παρίσι. Μέσω TikTok πάρα πολλοί μαζεύονται ή κάνουν κάποιες διαδηλώσεις ή προσπαθούν να κάψουν και είναι διάφορα. Βέβαια έχουν καεί πάρα πολλά λεωφορεία, πάρα πολλά αυτοκίνητα και έχουν συλληφθεί μέχρι χτες πάνω από 1000 άτομα, τα οποία επιτοπλίστων είναι μικρής ηλικίας. Έχουν γίνει πολλές ζημιές, είναι τέταρτη βραδιά που γίνονται ζημιές. Ξεκίνησαν να επιτίθονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως λεωφορεία και τραμ. Γι' αυτό και χθες το βράδυ απαγόρευσαν την κυκλοφορία των λεωφορείων και των τρένων μετά τις 6 το απόγευμα. Υπολογίζεται ότι σε ολόκληρη τη Γαλλία κατοικούν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες. Μαζί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Αντένα, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε Φίλη, πώς φτάσαμε ως εδώ? Για να το πω διαφορετικά, η δολοφονία του 17χρονου είναι η αιτία ή η αφορμή όσων παρακολουθούμε? Καλησπέρα, κύριε Πιζόγλη. Προφανώς είναι η αφορμή, γιατί οι αιτίες είναι πολλές και διαχρονικές. Η ενσωμάτωση, η ένταξη καλύτερα των μεταναστών που πλέον είναι Γάλλοι πολίτες, δεύτερης και τρίτης γενιάς, σε μεγάλο βαθμό έχει αποτύχει. Τα παιδιά που βρίσκονται στους δρόμους βιοπραγούν και καταστρέφουν οτιδήποτε παραπέμπει στο κράτος, δεν έχουν δηλαδή καμία ταύτιση με τη Γαλλία και δεν αισθάνονται ότι η εθνική τους ταυτότητα υπερκερνά άλλες όπως είναι η θρησκευτική ή η εθνοτική. Υπάρχει μια οργή για την απουσία ελπίδας και προοπτικής, με κατέρωθεν ευθύνες βέβαια, και αυτή η οργή συναντά την κρατική καταστολή και πιστεύουν πολλοί από αυτούς που είναι σήμερα στους δρόμους ότι στρέφονται αποκλειστικά σε βάρος τους. Στα προάστια του Παρισιού, κυρία Μπιζόγλη, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, πολλοί εξ αυτών ζουν σε συνθήκες γκέτο, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους κατά τα άλλα συμπατριώτες τους, επηρεάζονται από τις οικογένειές τους, αποστρέφονται τον γαλλικό τρόπο ζωής και ο νεανικός ενθουσιασμός τους μετατρέπεται σε θυμό για τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Έτσι διευρύνεται και το πολιτισμικό ρήγμα. Τώρα στους διαμαρτυρόμενους, όχι απαραίτητα αυτές τις μέρες, αλλά συνολικά τα τελευταία χρόνια, θα βρούμε και πολλούς Γάλλους που δεν ανέχονται την υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, αλλά και τις διευρυνόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Μου έλεγε χαρακτηριστικά σήμερα μία φίλη με την οποία επικοινώνησα που ζει στο Παρίσι, ότι χρειάζεται περίπου 6 μήνες για το ραντεβού με τον γυναικολόγο της και αντίστοιχη είναι η κατάσταση για ραντεβού με τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες. Τονίζω ότι αναφερόμαστε στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δύναμη, μέλος των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και με την κυβέρνηση Μακρόν να έχει διοχετεύσει τα τελευταία χρόνια πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες. Αλλά η αστυνομία κατηγορείται για διακρίσεις και ρατσισμό και μία ανέτεια δολοφονία πυροδότησε εικόνες απώλειας ελέγχου και αποσταθεροποίησης όπως αυτές που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Από αυτή την αποσταθεροποίηση, από αυτή την οργή, ποιοι ωφελούνται και αν είναι πραγματικά υποπίεση ο Μακρόν? Είναι υποπίεση ο Μακρόν. Είναι η τρίτη κρίση που αντιμετωπίζει μετά από αυτή με τα κίτρινα γυλαίκα, η οποία τότε έφερε στην επιφάνεια, σας θυμίζω, τη σκιώδη Γαλλία της Υπαίθρου και των μικρότερων πόλεων που οπισθοχωρούσαν λόγω της παγκοσμιοποίησης. Και εν συνεχεία είχαμε και τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, η οποία είχε προκαλέσει την αντίδραση αρκετών Γάλλων και είχε δημιουργήσει και ένα αίσθημα ανασφάλειας για το μέλλον. Τώρα λοιπόν ο Μακρόν έχει μία κρίση, στην οποία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο νόμο και την τάξη και την κοινωνική ενσυναίσθηση. Απέναντι στα κίτρινα γυλαίκα είχε δείξει αποφασιστικότητα, είχε τότε περιοδεύσει σε 70 πόλεις της Γαλλίας. Στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είχε υποσχεθεί ότι εντός 3 μηνών θα επανέφερε τη χώρα στην κανονικότητα. Τώρα, ή μάλλον για την ώρα, διστάζει και κατηγορείται για μια ακόμη φορά για κοινωνική ανελγησία. Ποιοι ωφελούνται? Η ακροδεξιά και η Λεπέν προφανώς τρίβουν τα χέρια τους, κυρία Μπιζόγλη. 7 στους 10 πολίτες, σε δημοσκόπηση που έγινε χθες, θέλουν να βγει ο στρατός στους δρόμους. Και έμπειροι παρατηρητές πιστεύουν ότι αν γίνονταν αύριο εκλογές, η ακροδεξιά θα σάρωνε. Και απ' την άλλη, έχουμε και την αριστερά του Μελανσόν, η οποία πρημοδοτεί ή τέλος πάντων υποστηρίζει αυτές τις διαδηλώσεις, συνδέοντάς τες με την κοινωνική δικαιοσύνη και τους αγώνες απέναντι στην κυβέρνηση Μακρόν. Κλείνω λέγοντας ότι ο Μακρόν είναι πιθανό να πάει σε έναν ανασχηματισμό που θα είναι μια φυγή προς τα εμπρός. Αυτό βέβαια θα είναι απλά και μόνο ένας τακτικιστικός ελιγμός. Και να κρατήσουμε ότι το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό και ο αντίκτυπος κάλλιστα μπορεί να είναι ευρωπαϊκός, ενώ σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε και ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη.